Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Αυτό που γίνεται με εμάς τους Ρωμά είναι άδικο τα τελευταία χρόνια. Μας πυροβολούν στα κεφάλια εψυχρό όλοι αυτοί οι ρατσιστές που είναι μέσα στην κρατική μηχανή. Λοιπόν, θα βάλουν μετά στο Δούμα Σομαβέλ. Λοιπόν, υποστηρίζουμε τη δικαιοσύνη. Να υπάρχει όμως η δικαιοσύνη. Γιατί έχουν γίνει πολλά θέματα με παιδιά Ρωμά, καθαρά ρατσιστικά θέματα που τους εκτελούν είτε αστυνομικά όργανα είτε απλοί πολίτες, με ευθύνη της πολιτείας και της κυβέρνησης. Γιατί αυτό που γίνεται εναντίον μας είναι ρατσιστικό καθαρά. Δεν μπορείτε να μας αλλάξετε γνώμη. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει με το 16χρονο δεν μπορείτε να το δικαιολογήσετε. Βγαίνουν όλοι οι ελληναράδες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε μεγάλα site, σοβαρά site, και εκφράζουν την άποψή τους, τον ρατσισμό τους. Έχουν βρει ευκαιρία με το 16χρονο. Τόσο πολύ, δηλαδή, ποιος θα πολεμήσουμε εμείς άμα γίνει πόλεμος? Τους Έλληνες ή τους Τούρκους? Ποιος θα πολεμήσουμε? Δεν πάμε στρατό εμείς? Που δεν βοηθάνε τόσα χρόνια τα παιδιά μας να μορφωθούν? Ποιοι ευθύνονται? Οι περιφέρειες, οι δήμοι, όλοι αυτοί? Λοιπόν, εμείς έχουμε έρθει εδώ πέρα να κάνουμε μια ειρηνική διαδήλωση για αυτό που έχει γίνει, το τραγικό συμβάν με το 16χρονο. Είναι τραγικό για μας. Είναι παιδί μας. Δεν είναι παιδί του καθενός. Είναι δικό μας παιδί. Γιατί αύριο μπορεί να είναι το παιδί μου, το παιδί του, ο ανιψός μου, ο αδερφός μου, ο φίλος μου. Λοιπόν, να υπάρχει δικαιοσύνη, γιατί θα γίνει, δεν ξέρουμε κι εμείς τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αυτά τα πλάνα να βγουν σε όλα τα μεγάλα κανάλια. Είναι χτυπήματα του Χίτλερ. Είναι απόγονοι δεν ξέρω ποιον. Εμείς είμαστε οι πιο καθαροί Ρωμαίοι Έλληνες εδώ πέρα στην Ελλάδα. Θέλουμε να υπάρξει δικαιοσύνη και να μην βγαίνουν να μας εκφράζουν το ρατσισμό τους, γιατί έτσι βράζουν όλα τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, τους αναγκάζουν. Τους αναγκάζουν, μας αναγκάζεται από το ρατσισμό που αντιμετωπίζουμε σε διάφορα site και έξω στην κοινωνία και σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες και παντού. Λοιπόν, αντιμετωπίζουμε ρατσισμό όλοι οι Ρωμά. Αυτό πρέπει να τελειώσει, πρέπει να υπάρχει σεβασμός, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ένα μήνυμα προς τον δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Κύριε Μητσοτάκη, δεν ξέρουμε τι πακέτα και τι μισθούς. Αφήστε με να μιλήσω, ρε φίλε. Λοιπόν, εκτελούν οι αστυνομικοί 16χρονο και ο Μητσοτάκης δίνει μπόνους και δεν ξέρω τι. Λοιπόν.